In Athens, traveling by car, με το αυτοκίνητο, isn't much fun. The problem of traffic pollution seems insoluble, in spite of government attempts to force cars with odd or even number plates to travel on alternate days. Travel by taxi, με το ταξί, and you'll often find yourself sharing with someone else. That's if they stop for you. Many Athenians travel by underground, με τον ηλεκτρικό, though there is only one main line, from Omonia Square, Platea Omonios, to the port of Piraeus, Piraeus in one direction, and to the garden suburb of Kifisia in the other. A more enjoyable way of traveling throughout Greece is by bus, με το λεωφορείο. By coach, με το πούλμαν. And if your destination is the second city of Thessaloniki in the north, or the Peloponnese in the south of Greece, you can also travel by train, με το τρένο. In this program, you'll see how to find out all kinds of travel information in Greek for buses and boats, trains or planes. Later in the program, Chris Searle will also be getting around in Greek and meeting a very special monk. But first, we eavesdropped on some Greek travelers at an Athens bus station and asked some of them where they were going. Πού πηγαίνετε, παρακαλώ? Θεσσαλία, Τρίκαλα. Πόσο κοστίζει το εισιτήριο για τη Θεσσαλία? 310. Τι ώρα φεύγει το λεωφορείο? Στις 4:30. Και τι ώρα φτάνει, παρακαλώ, το λεωφορείο εκεί, ξέρετε? 6 ώρες κάνει. Κάνει 6 ώρες. Γελάρη, σας κρατήσω το όνομα μας. Κρατήσω τη θέση. Τι όνομα είπαμε? Πανάγος. Πανάγος, ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Θα έρθω σε μισή ώρα να φέρω το βιβλίο. Θα έρθω σε μισή ώρα να φέρω το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πού πηγαίνετε, παρακαλώ? Λαμία. Καλημέρα. Καλημέρα. Πού πηγαίνετε, παρακαλώ? Τρίκαλα. Τι ώρα φεύγει το λεωφορείο? Στις 4. Και τι ώρα φτάνει? Περίπου 7. Πόσο κάνει το εισιτήριο, παρακαλώ? Γύρω στις 400. Και πόσο κάνει το εισιτήριο? 350, από εκεί. Τι ώρα φεύγει το λεωφορείο από εδώ? 4:30. Και τι ώρα φτάνει εκεί? 10 με 11. Ευχαριστώ πολύ. Τι ώρα έχει μετά το πρωί? Για πότε θέλετε, για αύριο? Έχει 7:30, 8, κάθε μισή ώρα μέχρι τις 10:30. Αύριο, τι ώρα αύριο, πάμε? 10:30. Δύο. Καλημέρα. Πού πηγαίνετε, παρακαλώ? Στο Βόλο. Πότε φεύγει το λεωφορείο? 4:15. Πόσες ώρες κάνει το ταξίδι? 5 ώρες. Τι ώρα φτάνει? Μέχρι 9:30 ώρα. Πόσο κάνει το εισιτήριο? Τώρα με την έκπτωση 430. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ένα να πάω. Είσαι στην νέο. Δεν ισχύει το τσοκάτο αυτό. Έλα. You may miss your destination altogether if you can't read the sign on the front of the bus. At Athens Airport,
There's also plenty of opportunity to practice your Greek alphabet. Πτήση νούμερο 718 για Θεσσαλονίκη. Έξοδος αριθμός 9. Πτήση νούμερο 718 για Θεσσαλονίκη. Έξοδος αριθμός 9. Τα δρομολόγια του εσωτερικού σήμερα είναι πάρα πολλά. Μερικά εξ αυτών είναι για τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, τα Ιωαννίνα, τη Ρόδο. Τι ώρα φεύγει το αεροπλάνο για τη Ρόδο? Το αεροπλάνο για τη Ρόδο φεύγει στις 11 η ώρα. Και τι ώρα φτάνει? Το αεροπλάνο στη Ρόδο φτάνει στις 11:55. Πόση ώρα κάνει το ταξίδι? 55 λεπτά. Πτήση νούμερο 456 για Λονδίνο, έξοδος αριθμός 4. Πτήση νούμερο 456 για Λονδίνο, έξοδος αριθμός 4. Για το εξωτερικό σήμερα έχουμε πάρα πολλά δρομολόγια. Μερικά εξ αυτών είναι για τη Ρώμη, Παρίσι, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Τι ώρα φεύγει το αεροπλάνο για το Λονδίνο? Το αεροπλάνο για το Λονδίνο φεύγει στις 12:10. Τι ώρα φτάνει? Φτάνει στο Λονδίνο στις 14:50 τοπική ώρα. If you can read Greek, you'll also discover some Greek gods in unusual places. On their way back to Olympus, perhaps. If you're in a hurry, you may wish to arrive in your Greek island by plane. Με το αεροπλάνο. But if you've time on your hands, why not go by boat? Με το πλοίο. Or με το καράβι. If it's a ferry boat you're after, ask for το ferry boat. Άντε, πάρετε από εκεί πέρα, όλους από εκεί πέρα, άλλοι πάντα να πάρετε. Έλα με κίνε, με κίνε. Με το μη κίνε, παρακαλώ εδώ. Ρίστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παρακαλώ, ποιο πλοίο φεύγει για την Κρήτη? Σήμερα φεύγει το Κνωσός. Από πού φεύγει? Από το λιμένα Πειραιός, το Ακτή Τζελέπη. Τι ώρα φεύγει? Στις 6 το απόγευμα. Τι ώρα φτάνει? Ύστερα από 12 ώρες. Παρακαλώ, από πού φεύγει το πλοίο για τη Ρόδο? Από το λιμάνι του Πειραιά. Ποιο πλοίο είναι? Το Κάμηρος. Τι ώρα φεύγει? Στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Τι ώρα φτάνει? Περίπου ύστερα από 18 ώρες. Σκαφού. Ναι. You can also buy your tickets, εισιτήρια, at the Πρακτορείο, ticket agency. And there are plenty of islands to choose from. A small rowing boat, or fishing boat, is Mia Varka. And the large fishing boat you can hire for excursions is a kayak, ena kaiki. To find out where the boat, or bus, or train leaves from, ask, Από πού φεύγει? Από πού φεύγει το πλοίο? Where does the boat leave from? Από πού φεύγει το πλοίο? Από πού φεύγει το λεωφορείο? Where does the bus leave from? Από πού φεύγει το λεωφορείο? If you want to find out what time something leaves, ask, Τι ώρα φεύγει?
What time does it leave? Τι ώρα φεύγει? Τι ώρα φτάνει? What time does it arrive? Τι ώρα φτάνει? A ticket is ένα εισιτήριο. And two tickets, δύο εισιτήρια. And now to the island of Andros. Chris and I have just been to the ticket agency where I booked two boat tickets for the island of Sifnos. Our boat isn't due to leave until the end of the day. Meanwhile, we are planning to take a local bus to a monastery in the mountains. Well, frankly, I'm devastated. Something as simple as ordering a few boat tickets, and it sounded like the most sophisticated intellectual conversation I've ever heard, and I didn't understand a single word. It was really very, very simple. Look, you already know from where, don't you? Apopu. Apopu, of course I did. Apopu, yes. So I just asked, Apopu, fevgi, to plio. What's the word? Fevgi. Fevgi. Does it leave? Fevgi, that's it leaves. Apopu, from where? Fevgi, to plio. Mm-hmm. Right, from where leaves the boat? Right. That's a and good then, start. Course, then I had to know, what time does it leave? Ti ora fevgi. Ti ora. Ti ora. What hour? Ti ora. What time? Fevgi. Fevgi. That's pretty simple. And what time does it arrive? Ti ora. Ftani. Ftani. It's a lovely word. Ftani. Ti ora ftani. What time does it arrive? Right. And then I had just to ask for two tickets for Sifnos. Two tickets, δύο εισιτήρια. Δύο. Δύο εισιτήρια. Εισιτήρια. Για. Για. It's four. Four. Δύο εισιτήρια. Για. Για. Two tickets for. Okay. Yes. If I can remember it, it's very simple. But that was all. Well, now, since you were kind enough to get the boat tickets, I suppose it's only fair that I should try and get the bus tickets. At least have a stab at it. I'm going to need, what am I going to need? The word for bus and the word for this marvelous monastery that we're supposed to be going to. And you also need the word for the place where you will find the tickets. Right. Okay? Which is? Which is το πρακτορείο. Το πρακτορείο. And the bus is το λεωφορείο. Το λεωφορείο. Το λεωφορείο. Okay. What a long word for a simple thing like bus. To leoforio. Okay. Yes. And what else do you need? Monastery? Two tickets to the monastery, I have to say. Δύο εισιτήρια. Δύο εισιτήρια. Για το μοναστήρι. Για το μοναστήρι. Μοναστήρι. Δύο εισιτήρια για το μοναστήρι. Right. That's all. Okay. Now, the other problem, of course, is that I should be asking what time the bus goes, what time does it get there, and so on. And I'm going to be told in very fast Greek. And I don't know how Greeks say the time. Well, it's quite simple. 10 o'clock is δέκα η ώρα. Δέκα η ώρα. 10:30 is δέκα και μισή. Δέκα και μισή. And a 10:45 would be έντεκα παρά τέταρτο. Τέταρτο, that's a quarter, isn't it? Yes. And so, έντεκα παρά τέταρτο. A 10:45. You make it sound very simple. Sure. Now, test myself. See if I can buy a couple of bus tickets. Wish me luck. Good luck. Καλημέρα. Καλημέρα. Από πού φεύγει το λεωφορείο για το μοναστήρι, παρακαλώ. Από εδώ ξεκινάει. Στις 10 η ώρα. 10 η ώρα. Τι ώρα φτάνει. 10:30. 10:30. Δύο εισιτήρια, παρακαλώ. Εισιτήρια θα κόψετε μέσα στο λεωφορείο. Θα σας τα κόψει ο εισπράκτορας. Το λεωφορείο. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Δύο
εισιτήρια για το μοναστήρι, παρακαλώ. 100 δραχμές. 100. Ευχαριστούμε. At the beautiful, peaceful monastery of Panakhrandu, we were soon made welcome by the monk in charge. Kalos orisate, that's Greek for welcome. Χαίρετε, παιδιά. Kalos orisate. Θα πάρετε γλυκό πρώτα. Ορίστε. Και αυτό τι είναι, παιδιά. Αυτό είναι Τσίπρο. This is Τσίπρο. Τσίπρο. Ορίστε. Yes, I do. Ευχαριστώ πολύ. Στο Θεό. Στην υγειά σας. Υγιέρετε, καλώς ορίσατε. Welcome. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Well, he's a very fortunate man to live in such a beautiful place, but we haven't discovered what his name is. Could he tell us? Λέει ο Κρίς ότι είστε πραγματικά πολύ τυχερός που μένετε σε τέτοιο μέρος, σαν κι αυτό. Αλλά δεν έχουμε μάθει το όνομά σας. Λέγομαι Ευδόκιμος Φραγκουλάκης. Κατάγομαι από την Κρήτη, γεννήθηκα στη Μήλο και είμαι 26 χρόνια στο μοναστήρι. Oh, his name is Ευδόκιμος Φραγκουλάκης. He's from Crete. And στη Μήλο γεννηθήκατε. Γεννήθηκα. He's born in Milos, another island. Right. And he's been here for 26 years. 26 years. How many monks live here? Πόσοι καλόγεροι υπάρχουν εδώ πέρα? Εδώ υπήρχαν 365 καλόγεροι, αλλά τώρα έχουμε μείνει μόνο 10 γεγραμμένοι στο μοναχολόγιο και μέναμε 3 στο μοναστήρι. Could he describe an average day in his life? Θα θέλατε έτσι να μας περιγράψετε μια μέρα από τη ζωή σας, μια οποιαδήποτε μέρα. Όλες οι μέρες είναι ευλογημένες, ωραίες, χαρούμενες, χωρίς άγχος, χωρίς κούραση, χωρίς τίποτα. Περνώ μια ζωή θαυμάσια. Oh. Δεν έχω απαιτήσεις όμως από τη ζωή καθόλου. Ah, σηκώνομαι το πρωί, συγγνώμη να λεπτώ, σηκώνομαι το πρωί και είμαι σαν κουλάκι. Έτοιμο να πετάξω. Well, in Father Evdokimus's case, one thing living a solitary life gives you, quite obviously, is plenty to talk about. Poor Katia could hardly get a word in edgeways. Still, thanks to her, I did learn that the Greek word for solitude is monaxia, from the root monos, meaning alone. And that's where we get the word monastery from. This monastery dates from the year 962. So what is it that makes a monk choose the monastic life? Ηρεμία, η γαλήνη και η ομόνια που βρίσκεται το χάμο. Με κανένα δεν τσακώνομαι, με κανένα δεν τρώγομαι και υπάρχει γαλήνη. Δεν με ενοχλεί κανένας. Είμαι επίσης ζωηρός άνθρωπος, αλλά μου αρέσει η μοναξιά. Είμαι 48 χρονών και είμαι ζωηρός σαν να είμαι 18 χρονών. Δεν αισθάνομαι γυρατιά ακόμα. Μπράβο. Είμαι ακμεότατος. Μπορώ να δουλεύω το πρωί το βράδυ και να μιλώ έστω και μόνος μου. Δεν αισθάνομαι ποτέ μοναξιά και ανία. You know, by birth he is very lively. So yes. He's 48 years old. Να είναι κάπου κρυμμένο και να μ' ακούσει θα τραγουδώ ή θα ψέλω ή θα κουβεδιάζω ή θα φωναχτά. Χωρίς να αντρέπω με κανέναν θα έρθει. What is Father Evdokimus's recipe for happiness? Πατέρα Ευδόκιμε, πέστε μας, ποια είναι η δικιά σας συνταγή, θα λέγαμε, για την ευτυχία. Η συνταγή της ευτυχίας είναι η αγάπη, η ειρήνη και η ομόνοια. Τίποτα άλλο παραπάνω. Όταν αυτά τα τρία τα συγκεντρώνουμε, είμαστε όχι ευτυχισμένοι, τρεις ευτυχισμένοι. Πατρε Ευδόκιμος, recipe would be love, harmony and peace. He said, if you have got these three, you need nothing more. And what are the Greek words? It is love, agape, agape, harmony,
Ομόνια. Ομόνια. And peace. Ειρήνη. Ειρήνη. Χωρίς πόλεμο, χωρίς πόλεμο. No wars. No wars. Yeah, here. We found it very hard to tear ourselves away from Father Evdokimos, the mad monk of Andros, as we affectionately came to call him. So we missed the return bus. We had to get a taxi to the port of Batsi, where the ferry boat for Sifnos awaited us. What does that mean? What can we do? You see, we Greeks are very philosophical about things. What's the phrase? Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Very good. Αύριο. What does that mean? Tomorrow. Tomorrow. Yeah, tomorrow. Another day. Another ferry. You know what I'd like? What? Drink. Me too. Well, you see, in Greece, we never mind about time. Well, it's just as well. Έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό. We have time. All right. We've got plenty of time. Talking of time, what's yesterday? Χτες. Χτες. And what's today? Σήμερα. Σήμερα. I know tomorrow is αύριο. What's the day after tomorrow? Μεθαύριο. Μεθαύριο. So, σήμερα. Today. We missed the boat. Right. Αύριο. Tomorrow. We'll catch another ferry. Right. And μεθαύριο. The day after tomorrow. We'll be in Sifnos. Right.